Να έρθουμε τώρα στην διπλή ναυτική τραγωδία με μετανάστες στην Λέσβο και τα Κύθυρα. Οι μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα μέσα σε πολύ κακές καιρικές συνθήκες με ηθυελώδεις ανέμους, με αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις τα σκάφη τους να ναυαγήσουν. 18 νεκροί έχουν εντοπιστεί ως τώρα στη Λέσβο και τουλάχιστον 20 στα Κύθυρα. Όλοι τους είχαν ξεκινήσει από την Τουρκία. Ουρλιάζουν για βοήθεια. Το κύμα τους ρίχνει με δύναμη στα βράχια και μετά τραβάει πίσω τρεις από αυτούς. Μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Μανέμους 8 μποφόρ. Οι Έλληνες προσπαθούν να σώσουν αυτούς που για την Άγκυρα μοιάζει να είναι αναλώσιμοι. Σαν να ήταν αόρατοι 100 μετανάστες, αφέθηκαν να φύγουν από τα τουρκικά παράλια για την Ιταλία με ένα σάπιο ιστιοφόρο. Το ταξίδι καταλήγει σε τραγωδία. Σε απόκριμνο κόλπο στα Κύθυρα. Έμεινα κυβέρνητο. Δυστυχώς δεν υπήρχε κανένας δρόμος ή άλλος τρόπος διαφυγής τους. Η εικόνα με τους διασώστες να αγκαλιάζουν τους σοκαρισμένους ναυαγούς συγκλονίζει και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα fake news της Άγκυρας για επαναπροωθήσεις από τις ελληνικές αρχές. I would like to express my deep sorrow for the tragic loss of life in the Aegean in two separate shipwrecks, despite the heroic efforts of the Greek Coast Guard. Διασώσαμε 80 άτομα. Δυστυχώς εκτιμώ ότι γύρω στους 20 είναι πνιγμένοι. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άτυχοι. Εργαλεία. Είναι εργαλεία στα χέρια του κυρίου Ερντογάν. Λυπάμαι πάρα πολύ. Με τα ρούχα πέφτουν στο νερό οι διασώστες στη Λέσβο. Με μια σκάλα στα βράχια φτιάχνουν γέφυρα σωτηρίας, σώζουν μια γυναίκα. Λέμβος με δεκάδες μετανάστες, κυρίως γυναίκες, που ξεκίνησε με φουρτούνα από τα τουρκικά παράλια, έχει μόλις βυθιστεί στην προβοσκίδα Λέσβου. 16 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους, ένα παιδί και ένας άντρας. 40 Αφρικανές βρέθηκαν σε μια φουσκωτή βάρκα και αφέθηκαν ανενόχλητες να φύγουν από το Αϊβαλί με 7 μποφόρ. Και το επόμενο πρωί ο τουρκικός τύπος ξαφνικά ευαισθητοποιείται. Δύο σκαφοί μεταναστών βυθίστηκαν. Πάγωσε το αίμα με αυτή την εικόνα που ήρθε από τη Μυτιλίνη. Σε ερώτηση αν πρόκειται για προβοκάτσια της Τουρκίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε. Δεν φεύγουν από μόνα τους τα σκάφη από τα τουρκικά παράλια για να διασχίσουν το Αιγαίο. Και αυτό που έγινε χθες από τους διακινητές ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια. Είναι ενδεικτικό πως 2.223 κρατούμενοι, ένας στους 5 στις ελληνικές φυλακές, κατηγορείται για διακίνηση μεταναστών. Πολιτική σύγκρουση σημειώθηκε για το βίντεο που δείχνει Τούρκους λιμενικούς να χτυπούν μετανάστες προωθώντας τους στην Ελλάδα και φέρεται να τραβήχθηκε το 2019. Οι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη κάνουν πολιτική με μπαγιάτικα βίντεο, ενθυμούμενοι κατόπιν εορτής στις πρακτικές της Τουρκίας. Δεν είπαμε ότι είναι σημερινό. Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι είναι πραγματικό. Αλλά αντί να έχω αντίδραση από την τουρκική πλευρά, η αντίδραση ήταν από Έλληνες δημοσιογράφους της αριστεράς, οι οποίοι καταφέρονται εναντίον της δικής τους χώρας